Το έργο που θα σας παίξω με απόψε, εις πράξεις 5, είναι το αθάνατο ιδηλιακό δράμα του Σπυρίδωνος Περαισιάδου, «Γκόλφο η Βοσκοπούλα». Με θίασο εκλεκτό, ηθοποιούς σπουδαίους, παλιότερους και νέους. Ο έρωτας της Γκόλφος τραγικός, βαθιά μες στην καρδιά σας θα μιλήσει και ο θάνατός της θα σας συγκινήσει. Φθινόπωρο του 52, ξανάρθαμε στο Αίγιο. Λίγοι από τους παλιούς. Οι πιο πολλοί καινούργοι. Είμαστε κουρασμένοι. Είχαμε 2 μέρες να κοιμηθούμε. Είναι στην υποδοχή.
Αύριο το απόγευμα ο υπουργός προπαγάνδας του Τρίτου Ράιχ Γκέμπελς μαζί με τον εθνικό κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά θα πάει η εκδρομή στην αρχαία Ελληνικά και θα περάσει από την πόλη μας. Γιάννενε. Ναι. Λευκάδα. Ξάνθη. Άστα, πατέρα, θα τα κάνω εγώ. Γράψε και τις ημερομηνίες. Θα ξανάρθεις. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις. Και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα ξανάρθεις ντροπιασμένη μια βραδιά. Δε βγαίνει, δε βγαίνει. Δε μαζεύεις τον μπασταρδό σου. Ας το διάβολο. Κλείσανε πάντες φλίγες, αψηλώσανε τα στάχια και να γύρωνα τα βράχια και γυρίκαν αρθοβούλια και χρυσοπήγες. Γιατί δεν σ' άρεσε. Θα ξανάρθεις. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις. Και συγγνώμη θα ζητάς μετανιωμένη. Δεν άρθεις με αλλαγισμένη την καρδιά. Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει πατέρα. Γιατί λάμπει ο ήλιος έτσι, γιατί φεύγει έτσι η μέρα. Γιατί σαν αυτή παιδί μου την ημέρα τη χρυσή που τη χαίρεσαι κι εσύ. Στέρεψε το μαύρο δάκρυ, κλείσανε πάντες πληγές κι αψηλώσανε τα στάχια και ένα γύρω όλα τα βράχια και γινήκαν ανθοβούλια και χρυσοπήγες. Εσείς από εδώ. Το 15, τα παιδιά, το 17. Εμείς ζωή είναι αυτή.
Επήρε η μέρα και η αυγή. Βασίλευσεν η πουλια. Πήρε και ο ήλιος στις κορφές. Γλυκολαλούν τα ειδόνια. Οι πέρδικες ροβόλησαν στις βρύσες και λουζόνται. Μομιά λεβεντοπέρδικα με το πολύ καμάρι. Η γκόλφο η πεντάμορφη δεν φάνηκεν ακόμα. Μανάτιν που ξαγνάντησε. Καλή σου μέρα, Τάσο. Καλώς την αντιπέρδικα που έκανα μαύρα μάτια ως να τη δω και να με δει. Καλή σου μέρα, γκόλφο. Μιλάχοι και μας βλέπουνε. Κανένας δεν μας βλέπει. Παρά του λόγκου τα πουλιά και τα βουνά τριγύρω. Και τα πουλιά. Όχι, όχι, έτσι. Φοβισμένα. Όπως το λέγει η μάνα σου. Κανένας δεν μας βλέπει. Παρά του λόγκου τα πουλιά και τα βουνά τριγύρω. Και τα πουλιά. Σύντροφε, από την αρχή.
Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, μάνα. Με κοιτάς, μάσκι μου, το πρωί. Είμαι 48 ώρες. Το τάγμα μου φεύγει μεθαύριο για τα σύνορα. Εσύ τουλάχιστον δεν με μισείς σαν τις αδερφές σου. Ακόμα τις ίδιες έμονες ιδέες. Το ήξερα πως θα έρθεις. Πάλι. Τώρα στον ύπνο μου. Είμαστε σε ένα μπαξέ. Καλοκαίρι. Ήσουν 3-4 χρονών. Μύριζε ο κήπος. Κάποιος τραγουδούσε. Μια αντρική φωνή, δεν θυμάμαι. Όχι, ήταν ο κύριος Κόκκινος που παίζε βιολί. Τον θυμάσαι? Έπειτα δεν ξέρω τι έγινε. Έτρεξες απάνω. Χώθηκες ανάμεσα στα πόδια μου. Σε έσφιξα. Πώς που άρχισες να βυθίζεσαι μέσα μου. Και χάθηκες. Σηκώθηκα μετά. Ο κύριος Κόκκινος έπαιζε ακόμα βιολί. Αλλά σε ένιωθα μέσα. Καλή σου μέρα, Τάσο. Καλώς την ετυπέρδικα από κανένα μαύρα μάτια, ώστε να τη δω και να με δει. Καλή σου μέρα, κόλφο. Τι κάνεις, πατέρα μου? Σαπίζω. Μετά ταύτα, βλέπω άλλον άγγελο κατεβαίνοντα εκ του ουρανού, έχοντα εξουσία μεγάλη, και η γη εφωτίστη εκ της δόξης αυτού, και έκραξαν εν φωνή ισχυρά λέγον, έπεσε,
Έρπεσε η Βαβυλώνη μεγάλη. Πότε φεύγεις? Αύριο το πρωί. Από ό,τι λένε για τα σύνορα. Θα έχουμε και εδώ πόλεμο. Una notte Rio passò. Δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία για κανένα μαρξιστή ότι μια επανάσταση είναι αδύνατη χωρίς την ύπαρξη επαναστατικών συνθήκων. Ποια είναι σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά των επαναστατικών συνθήκων? Όταν δημιουργηθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κρίση μέσα στις κυρίαρχες τάξεις, που προξενεί ρογμές στην πολιτική τους, μέσα από τις οποίες ξεπροβάλλει η δυσαρέσκεια και η αγανάκτηση των καταπιεσμένων τάξεων. Όταν η φτώχεια και τα βάσανα των καταπιεσμένων τάξεων παίρνουν μια οξύτερη μορφή από τη συνηθισμένη. Όταν σαν συνέπεια σε αυτές τις αιτίες αυξάνει σημαντικά η δραστηριότητα των μαζών, που σε ειρηνικούς καιρούς αφήνονται να ληστεύονται σιωπηρά, αλλά που σε καιρούς ταραγμένος σπρώχνονται και από τις συνθήκες που δημιουργεί η κρίση και από τις ίδιες τις κυρίαρχες τάξεις σε ανεξάρτητη ιστορική δράση. Πρέπει να εξηγήσουμε στις κυβερνήσεις. Ξέρουμε ότι είσαστε η ένοπλη δύναμη ενάντια στο προλεταριάτο. Θα βαδίσουμε εναντίον σας με τρόπο ειρηνικό, όπου αυτό είναι δυνατό, και με τα όπλα, όπου αυτό πια γίνεται αναπόφευκτο. Έρχεται. Feste, farina forte! Γιορτές, ψωμί, αγχώνες.
Επήρε η μέρα και η αυγή. Βασίλεψαν οι πουλιά. Πήρε και ο ήλιος στις κορφές. Συχνολαλούν τα ειδόνια. Οι πέρδικες ροβόλησαν στις βρύσες και λουζόνται. Μα μια λεβεντοπέρδικα με το πολύ καμάρι, η γκόλφο, η πεντάμορφη, δεν φάνηκε ακόμα. Μανάτι που ξαγράντησε. Καλή σου μέρα, Τάσο. Καλώς την ατιμπέρδικα που έκανα μαύρα μάτια ως να τη δω και να με δει. Καλή σου μέρα, γκόλφο. Μιλάχοι και μας βλέπουνε. Κανένας δεν μας βλέπει. Παρά του λόγου τα πουλιά και τα βουνά τριγύρω. Και τα πουλιά. Τι έπαθες. Τι είναι τούτα, γκόλφο. Έτσι θα κάνουμε χωριό. Απ' τον Αϊτό εσκιάχτης. Τα ύπατά μου κόπηκαν. Σαν να ήταν ανθρώπου ίσκιο σε μένα, φάνηκε. Μη σκιάζεσαι, δε σούπα. Μας βλέπει μόνο ο Θεός. Που θέλημά του θα ήταν να αγαπηθούμε έτσι πιστά και τιμημένα. Για δες τη γύρω γκόλφο μου ετούτη τη θαμπούρα που σαν κατάχνια έπεσε γύρω βολιά. Δεν μοιάζει σαν σκέπασμα θεόρυχτο που τούτη δά την ώρα από τα ουράνια έπεσε εμάς τους δυο να κρύψει από τις γλώσσες τις κακές και τα κακά τα μάτια. Εσένα έχω στοχασμό, εσένα όνειρό μου και όντας την εικόνα μου ανάβω το κανδύλι στην Παναγιά τη Δέσποινα για σε περικαλιώμαι. Θα ξανάρθεις, δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεις και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα ξανάρθεις, ντροπιασμένη μια βραδιά.
Θα ξανάρθεις, δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεις. Όταν μάθεις πως ευχήκες γελασμένη, θα έρθεις με ραγισμένη την καρδιά. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι κατέλαβαν το Αφιόν Καραχισάρ. Αύγουστος του 22 ήταν. Άρχισε η διάσπαση του μετόπου. Ήρθανε τότε φαντάρι, δικοί μας. Πετάγαν τα όπλα εκεί πέρα. Διελήθη ο ελληνικός στρατός. Έγινε η καταστροφή. Εγώ μπήκα σε ένα καράβι ιταλικό, κολυμπώντας από την Αγία Τριάδα, αν ξέρετε τη Σμύρνη. Ας είναι καλά οι Ιταλοί. Και τι είχανε κι αυτοί βλέψει στη Μικρασία, φανήκαν άνθρωποι. Γέμισαν τα καράβια τους πρόσφυγες και τα φέρανε σε ελληνικό έδαφος. Ενώ οι άλλοι, Γάλλοι, Αμερικάνοι και προπάντων οι Άγγλοι που κατασκεύασαν εκείνο τον πόλεμο, το συμφέροντά τους το θέλανε, έδειξαν τη χειρότερη διαγωγή. Μπήκα στο καράβι με το κορμί γυμνό και ένα παντελόνι κακήν κακός. Καμιά φορά φτάσαμε στο κερατσί. Είχα τέτοια πείνα. Νοσταλγούσα κάτι μακαρόνια με λάδι. Λέω, να είχα μια καραβάνα τίποτα να φάω. Πέφτω στο νερό. Πέφτουν κι άλλοι. Βγαίνοντας όξο, ήταν κι ένας σκεύος και κάτι πρόβατα. Μου έδωσε ένα παλιό πουκάμισο και έβαλε. Παρέα με ένα χιώτη, ξεκινάμε για τον Πειραιά. Φτάσαμε σε ένα εξοχικό και θυμάμαι, μαγείρευε φασολάκι. Ήταν κι ένα ζευγάρι μέσα. Λέω, με συγχωρείτε, λίγο νερό μας δίνετε. Μας είδανε. Από ποιο μέρος είστε, ρε παιδιά? Τώρα, πρώτοι πρόσφυγες που ήρθαμε από τη Μικρασία. Καθίστε, μας λέγεται αντρόγιο. Βάλτε τους να φάνε. Φάγαμε, λοιπόν, μια μερίδα φασολάκια έτσι, μπόλικα, και μας κέρασαν και έτσι. Και να'ναι, αυτοί που μας κέρασαν υπέρ του βασιλιά. Μη στεναχωριέστε, ρε παιδιά. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Και για το μαρμαρωμένο βασιλιά και τέτοια. Λέω, εγώ έφαγα. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Και φύγαμε. Είχα θυμώσει. Το βράδυ τη βγάλαμε στον Άγιο Νικόλα του Πειραιός. Εκεί είχαν μαζευτεί όλοι οι πρόσφυγες. Κοιμήθηκα σε ένα καροτσάκι μέσα,
Από αυτά που κάνουν θελήματα. Βλέπω και μια ταλιάσκα ξεχασμένη. Τη φόρεσα. Το πρωί λέω του Χιόνι. Θα πάμε να βρούμε δουλειά. Μου λέει, πού? Όποιο φουγάρο καπνίσει, εκεί θα πάμε. Καπνίζει ένα φουγάρο όπως βαδίζαμε. Μόλις το βλέπω, τώρα εγώ ξυπόλυτος, πάω. Να ο φύλακας του εργοστασίου. Λέω, με συγχωρείτε, πρόσφυγες είμαστε κι αν έχει καμιά δουλειά. Καλά μου λέει, περάστε μέσα. Δυο δραχμές μεροκάματο και κοιμόμαστε και μέσα. Κάτι ήταν. Εν τω μεταξύ, να σκέφτομαι τι έγιναν οι δικοί μου. Βλέπω ένα μαχαλιώτη. Τι γίνεσαι, μωρέ? Αδερφός του Βασίλη, του ηθοποιού ήταν. Ποιος χωρέστε? Δεκανέας. Μου λέει, ο μεγάλος σου αδερφός χάθηκε. Η μάνα σου, ο πατέρας σου και ο μικρός βγήκαν στη Μυτιλή. Τους γύρεψα. Έφαγα τον κόσμο. Δεν τους βρήκα. Thank you.
Οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινή της σήμερον 28 Οκτωβρίου 1940 τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Οι ημέτερες δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Η παράστασή μας απόψε είναι αφιερωμένη σε αυτό το πρώτο ανακοινωθέν του στρατού μας και στη νίκη. Βασίλεψεν η πουλιά. Πήρε και ο ήλιος στις κορφές, γλυκολαλού τα ειδόνια. Οι πέρδικες ρογόλησαν στις βρύσες και ρουζόνται. Μα μια λεβεντοπέρδικα με το πολύ καμάρι, η γόλφο η πεντάμορφη δεν φάνηκεν ακόμα. Μα να την που ξαγνάντησε. Καλή σου μέρα, Τάσο. Καλώς την πέρδικα από κάμα μαύρα μάτια, ώστε να τη δω και να με δει. Καλή σου μέρα, γόλφο. Μιλάχι και μας βλέπουνε. Κανένας δεν μας βλέπει. Παρά του λόγκου τα πουλιά και τα βουνά τριγύρω. Και τα πουλιά. Τι έπαθες. Τι είναι του τα γκόλφο. Έτσι θα κάνουμε χωριό. Απ' τον Αϊτό. Απ' τον Αϊτό, εσκιάχτης. Τα ύπατά μου κόπηκαν. Σαν να ήταν ανθρωποίσκιος εμένα φάνηκε. Μη σκιάζεσαι, δεν σου είπα. Να βλέπει μόνον ο Θεός. Ο θέλημά του θα ήταν να αγαπηθούμε τόσο δά, πιστά και τιμημένα. Στην αρχή δεν θέλανε να με δεχτούν. Τους είπα έστω και βοηθητικός, ρε παιδιά. Κάτι να κάνω. Με πήραν. Ha ha ha.
Thank you.
γύρω από το στρατάκι. Με την ψήφο σας, κάντε την ερχόμενη Κυριακή 16 Νοεμβρίου 1952 μια ημέρα ιστορική, μια ημέρα νίκης των εθνικών δυνάμεων. Να γιατί πρέπει να ψηφίσουμε παπάδων. Ψηφίζοντας τον στρατάκι, ψηφίζετε την μόνη εθνικόφρονα υποψηφιότητα. Ψηφίστε τον ηγέτη του στρατού μας, στη νίκη του κατά της κομμουνιστικής ανταρσίας 47-49. Ψηφίζοντας τον στρατάκι, ψηφίζετε ειρήνη, ευημερία, ασφάλεια, τάξη. Es ist doch sicher, dass unser Kontaktmann von den englischen Verbündeten hier versteckt wird. Εσύ. Τα υπατά μου κόπηκαν, σαν να ήταν ανθρώπου ίσκιο σε μένα φάνηκε. Μέθησες, με τρέλανες, ο νους μου εσκοτίστη. Ξέχασα όσα ήξερα, τι να σου πω δεν ξέρω.
Πόπο θα σκοτωθούνε. Να σκάσεις, να σκάσεις, εγώ θα τον πάρω και θα σας τα βγάλω και σένα και εκείνης τις στρίγγλες τα μάτια. Πάρε λίγο ψωμότυρο που σου φέρα, παιδί μου. Εγώ στο στάβλο θέλω να πάω τα πρόβατα να αρμέξω. Ακόμα στέκεις άκαρδη και γόνατα δε γέρνεις μπροστά σε αυτόν τον άγγελο, σχόρεση να ζητήσεις. Το έργο που θα σας παίξουμε απόψε εις πράξεις 5 είναι το ειδηλιακό δράμα του Σπυρίδωνος Περσιάδου «Γκόλφε Κοσκοπούλα», με θείας εκλεκτό ηθοποιούς σπουδαίους, παλιότερους και νέους. Φαίνεται ο Εγγλέζος κατάφερε να φύγει νύχτα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι εχθές το βράδυ η ντυμένη γυναίκα τον έβγαλε στη σκηνή. Ο γιος του συνδέεται με αντάρτικες ομάδες. Χαφιέ! Εγώ ήρθα από τη θάλασσα, από την Ιωνία. Εσείς από πού ήρθατε? Πίσω μου την κόρη σου να παραπονεύει σαν σκυλή. Γιατί δεν τη διώχνεις?
Όποιου δεν τ' αρέσει, φεύγει. Όποιου δεν τ' αρέσει, φεύγει. Το έσκασα μάλλον σε έξω από τη φυλακή. Με την κατάρρευση οι χωροφυλάκες μας παρέδωσαν στους Γερμανούς. Το Αντάρτικο έχει φουντώσει ηλέκτρα. Πήρα μήνυμα του Ορέστη. Φεύγω απόψε για το βουνό να το βρω.
Στον ματιόν σου τις γαλάζιες θάλασσες, πόσα καράβια μόνιρα δεν χάλασες. Καράβια που σκοπό τους είχαν βάλει να ράξουν στις αγάπης το λιμάνι. Στα γαλανά σου μάτια τα μπαμπόνιρα, τα πιο τρελά, τα πιο γλυκά μου όνειρα. Βουλιάξαν σαν βαρκούλες στο σκοτάδι μιας βραδιάς, γιατί χτυπήσανε στο βράχο της μικρούλας σου καρδιάς. Τέτοια μάτια γαλανά, σαν το πελάγο μεγάλα, σαν τον ήλιο φωτεινά. Δεν είδαλα, δεν είδαλα, στη ζωή δεν βρήκα πουθενά. Με στο μάτιο σου τις γαλάζιες θάλασσες, πόσα γαράβια μόνιρα δεν χαλάσες. Καράβια που σκοπό τους είχαν βάλει να ράξουν στις αγάπης το λιμάνι. Δεν μου λέτε για ξεμπόρε, βρε κορίτσια, για ξεμπόρε. Πού θα πάμε, για ξεμπόρε. Τι θα πάμε, για ξεμπόρε. Πώς μ' αρέσουν, για ξεμπόρε. Τα κορίτσια, για ξεμπόρε. Λίγο μπουτί, για ξεμπόρε. Λίγο στίχος, για ξεμπόρε. Ένα κέρα κάνουν δύο και το βράδυ τις οκτώ. Ραντεβού στο καφενείο με ένα έτος για λεπτό. Τέτοια χίλια, τέτοια μάτια και κορμάκια τραγανά. Τέτοια όμορφη πραμάτια δεν θα βρείτε πουθενά. Δε μου λέτε, για ξεμπόρε, ρε κορίτσια, για ξεμπόρε, πού θα πάμε, για ξεμπόρε, τι θα δούμε, για ξεμπόρε, ήρθε η κόλπο, για ξεμπόρε, λέγε Τάσο, για ξεμπόρε, για ξεμπόρε, να τους δείτε, για ξεμπόρε. Ένα και να κάνουν δύο και το βράδυ τις οκτώ. Ραντεβού στο καφενείο με ένα έργο για λεπτό. Τέτοια χίλια, τέτοια μάτια και κορμάκια τα γανά. Τέτοια όμορφη πραμάτια δεν θα βρείτε πουθενά. Τέτοια χίλια, τέτοια μάτια και κορμάκια τραγανά, τέτοια όμορφη πλανάτια, δεν θα βρείτε πουθενά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
ξεμπόρε. Βρε κορίτσια. Για ξεμπόρε. Για ξεμπόρε. Για ξεμπόρε. Πώς μ' αρέσουν. Για ξεμπόρε. Τα κορίτσια. Για ξεμπόρε. Τι γομπούτι. Για ξεμπόρε. Τι γοστίθος. Για ξεμπόρε. Ένα και να κάνουν δύο και το βράδυ στις 8 ραντεβού στο καφενείο με ένα έργο για λεπτό. Τέτοια χίλια, τέτοια μάτια και κορμάτια τα γαλά, τέτοια όμορφα κρομάτια δεν θα βρείτε πουθενά. Ya sabes.
Los runter, alle raus! Их камарад. Их камарад. Их камарад. Partisanen! Licht ausmachen! Licht ausmachen!
σκασμένη, λευτερωμένη από το φασισμό. Στα σπίτια μας θα πάμε μαζί, όλοι μαζί, αφού δεν έχουμε πλέον καταπληκτή. Στα σπίτια μας θα πάμε μαζί, όλοι μαζί, αφού δεν έχουμε πλέον καταπληκτή. Τα εσκλαβωμένε, λαέ βασανισμένε, της λευτεριάς τα γέρη φυσάει εμπρός εμπρός, κι όλοι μαζί ας πούμε εμπρός εμπρός. Αντάρτες ελασίτες, τσάκιστε τα δεσμά της κλαβιάς, της λευτεριάς καβάλα χτυπάει να σηκωθούν όλοι οι σκλαβωμένοι αναστηθούν. Yeah.
Για σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Στο κόκκινο λαμπάρο πάντα πιστοί, στο κόμμα ενωμένοι που μας προσκαλεί. Στο κόκκινο λαμπάρο πάντα πιστοί, στο κόμμα ενωμένοι που μας προσκαλεί. Στη θέμελα ρίχτε παλάτια και θρόνους, βαριές αλυσίδες, πορφύρες και νόμους. Ντροπή στον εργάτη, στο σκλάβο ντροπή, στο αίμα αν δεν πνίξει μια τέτοια ζωή. Ντροπή στον εργάτη, στο σκλάβο ντροπή, στο αίμα αν δεν πνίξει μια τέτοια ζωή. Thank you.
are you? Where are you going? You, come here! Move! No comunista. No comunista. No comunista. No comunista. Stop it! Stop it! I have got an idea. Act then. Act! Come on, dance for us! No, act! Andromoi, Enopei, Moisep, Politropon, Osmala, Pola. Yes, good! Act then! Ως τώρα που δεν βρέθηκε η Γκόλφο, κάτι τρέχει. Κάτι κακό θα γέννηκε. Παιδί μου, Τάσο! Τάσο! Πατέρα μου, στη χώρα μας, η Γκόλφο φαρμακώθη. Κι εγώ μονάχος φάγηκα. Ένα να ανοίχτε τάφο και να μας θάψετε αγκαλιά. Παιδιά μου! Τάσο, Γκόλφο! Νεκρή! Α! Ο κόσμος τους εχώρισε. Μας μίξανε στο μνήμα. You. Yes, you. Da 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 okay, go. Piccadilly,
έλεγες εκεί, να μη στεχθεί γυναίκα μου να γίνει. Ο ανιψιός του Τσέριγκα, τον Ζησιμαίων Γκόνη, σαν το χελμό περήφανη που είναι η γενιά του. Μια φτωχοπούλα γύρεψε και εκείνη δεν τον θέλει. Μα ωραί Γκόλφο, ξέρε το, δεν χωρατεύει ο κίτσος. Αν λάχει άλλον κι αγαπάς, μαύρη πικρή σου μοίρα. Σκυλιά θα φάνε και σένα, ναι. Όρνια θα φάνε και εκείνον. Thank you.
μαζεύεις ή εγώ ξέρω γιατί μαζεύω. Η χάρη θα μου κάνετε τη γλώσσα σας να κόψετε. Να μην ακούσω άλλη φορά ούτε να γρήνα πείτε. Γιατί την κομποσίδα πάνω από κι άσχο σκέω. Σας έστειλα στο διάβολο. Ένα καρδάρι γάλα της ήδη και το μάρισε. Γιατί μου το οδηγήσει. Τι πάρει και τι πιάνει την οικογένεια. Ωραία, Γιωργούλα. Άσε με για να τις μάθω γνώση. Αυτές θέλουν κρεμάλα. Εγώ εδώ ερχόμουν για συμπεθαροκόπος να κάνω το συμπεθαριό της κόλπος με το γίνο, να γίνει ενηξονίκου, ούτε στο κοιμηθιό τους, ποτέ δεν το είδε όνειρο και κύριο να φύγει. Ο κόσμος λέει ψέματα, μην το παραπιστέ. Είναι που δεν την έπιασα, την τόβαλε στα πόδια. Αλλιώς να σου την έφερνα, νεκρή στην Ανδρομήδα. Μην είστε συνερίδες εμείς, ήμουν τις γυναίκες. Δεν έχουν πιο άτερο μυαλό. Ένα μόσχο πόδι που μάχη έχουν τα παλιγίνεκα. Άιντε, άιντε να πάμε από εδώ. Από το Κίτσο διάφορο δεν έχετε, να ξέρετε. Εγώ που είμαι μπάρμπας του, ξάστερα σας το λέω. Καθόλου δεν το δέχομαι ο Κίτσος για να πάρει κι εγώ να κάνω ανιψιά του Τάσου τη Σουρμένη. Το παρακάνει, Τσελίγκα. Μου τάπριξε στα σκότια. Στάσου να δεις. Στάσου και ζήσει. Φύγετε. Για το Θεό. Αφήστε με. Όπου θα σκοτωθούνε. Thank you.
είναι τώρα. Ποια ήταν μαζί του. Πού είναι τώρα. Στο βουνό. Ποια ήταν μαζί του. Στο βουνό. 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 Πού φύγαν οι Γερμανοί. Φθινόπωρο του 44, τον Οκτώβρη, μπήκανε στην Αθήνα οι Εγγλέζοι του στρατηγού Σκόμπη. Έγινε και η πρώτη κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον Παπανδρέου. Γινόντουσαν συγκεντρώσεις, υπήρχε ενθουσιασμός. Γιατί όλος ο κόσμος είχε πιστέψει στην απελευθέρωση. Γιατί έδωσε. Ό,τι ήταν να δώσει, το είχε δώσει. Και πίστεψε ακόμα και στις συμμαχίες και στους συμμάχους. Έτσι που όταν ήρθε η διαφωνία, τότε με το τελεσίγραφο του Σκόμπη για τη διάλυση των ανταρτών, την παρέτηση των υπουργών της αριστεράς που ακολούθησε και τους φασίστες, συνεργάτες των χιτλερικών ελεύθερους, και οπλισμένους ξανά από το Σκόμπι. Νιώσαμε να μας προδίνουν. Μας ειδοποίησαν να κατέβουμε σε διαδήλωση. Κι αν σας πω όχι ότι μας ειδοποίησαν. Θα ρίσκει ο κόσμος κατέβηκε μόνος του. Όμως οι Άγγλοι αυτό προετοίμαζαν. Θέλανε την ένοπλη σύγκρουση. Αλλά εμείς δεν ξέραμε. Κατέβηκε ο κόσμος με σημαίες, με συγκίνηση, φωνάζοντας. Εκείνο το χτύπημα εκείνη την ημέρα, Κυριακή 3 του Δεκέμβρη, μας ξάφνιασε. Πολλοίς κόσμος είχε κατέβει με τα παιδιά του, τόσο δεν το περίμενε. Τελικά γέμισαν οι πλατείες, ήταν κάτι που δεν περιγράφεται. Αυτή ήταν πάνω στο King George το ξενοδοχείο, πάνω στη στέγη και στα ανάκτορα στα αιτώματα. Εμείς βλέπαμε τις σκάνες των όπλων. Γύρω-γύρω μας είχαν περιτριγυρίσει αστιφύλακες. Ο κόσμος φώναζε. Ξαφνικά σε μια στιγμή ακούμε πυροβολισμούς.
Εγώ ήμουν τότε μέσα στην πλατεία, στο κέντρο. Ακούμε τους πυροβολισμούς και χτυπιέται κάποιος εκεί στον άγνωστο στρατιώτη. Αμέσως ο κόσμος, κάποιοι, βούτυξαν μια σημαία στο αίμα του παιδιού και τη σηκώσανε ψηλά. Κι έτσι στόμα με στόμα άρχισαν να τραγουδάνε, να φωνάζουν. Ελευθερία. Ελευθερία, όχι άλλη κατοχή. Και αυτοί ρίχνανε ψηλά από τα αιτώματα. Σε μια στιγμή χτυπιέται κι άλλος ένας στην πλατεία. Μέσα με χάμω. Δίπλα μου ήταν ένα παιδί με σάλπιγγα, ένας νεαρός. Παρόλο που ήταν χτυπημένος, σηκώθηκε όρθιος ψηλά πάνω στο πεζούλι και φώναξε. Ακόμα μια φορά. Ακόμα μια φορά να φωνάξω. Να σε ελπίσω. Έπεσε. Τον πήραν κάποιοι. Δεν θυμάμαι. Και ξανά συναχτήκαμε και προχωρήσαμε. Στη γωνιά παρακάτω ήταν μια ομάδα από αστιφύλακες. Έτρεξε ο κόσμος, τους περικύκλωσε, τους αφόπλησε. Αλλά εξακολουθούσαν να χτυπάνε ψηλά από τη στέγη. Προχωρήσαμε. Και στα παράθυρα του King George ήταν Αμερικάνοι και Άγγλοι και παρακολουθούσαν αδιάφοροι αυτό που γινόταν. Φτάσαμε στους αμπελοκήπους. Κατεβήκαμε από τα Τουρκοβούνια και φτάσαμε στην Ομόνια. Και εκεί μας χτύπησαν για δεύτερη φορά. Τραυμάτισαν εκεί, 10 περίπου. Τους πήραμε. Άλλοι πήγαν σε νοσοκομεία. Άλλοι ελαφρότερα σε φορεία πάνω πρόχειρα. Σε πόρτες που ξυλώσαμε από τα γύρω σπίτια. Τους πήραμε μαζί μας. Την επόμενη μέρα, 4 του Δεκέμβρη, έγινε η κηδεία των θυμάτων. Κατεβήκαμε πάλι. Και στην επιστροφή μας χτύπησαν ξανά. Χίτες και ταγματασφαλίτες στην Ομόνια. Το μόνο που θυμάμαι ήταν ο κόσμος που ήταν ξαπλωμένος χάμω. Στην πλατεία της Ομόνιας και τις κάνες που βγαίνανε από το μπάγκιο το ξενοδοχείο απέναντι. Σε αυτές τις δύο μέρες, 28 νεκροί και περισσότεροι από 200 τραυματίες. Το ίδιο βράδυ ο Ελλάς απάντησε με επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα. Άρχισαν μάχες κανονικά. Οδοφράγματα. Μάχη της Αθήνας. 33 μέρες. Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβερνήσεως και η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΠ συνήλθομεν εις διάσκεψην εις Βάρκιζαν και από κοινού εξετάσαμεν τα μέσα και των τρόπων της καταπάψεως του εμφυλίου πολέμου και της εμφυλιώσεως του ελληνικού λαού. Κατελήξαμεν δε εις την κατωτέρω συνομολογητήσαν συμφωνία. Επί τη υπογραφή του πρωτοκόλου, ο πρόεδρος της διασκέψεως και υπουργός των Εξωτερικών είπε τα εξής. Οφείλω, εν πάση περιπτώσει, να εκφράσω εκ μέρους της κυβερνήσεως και του ελληνικού λαού τας ευχαριστίες μου προς τους αξιοτίμους εκπροσώπους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ως και των αρχηγών του Αγγλικού Εκστρατευτικού Σώματος, στρατηγό Σκόμπι, οι οποίοι, για τις παρουσίες των με την οποία μας τιμούν σήμερον και του αδιαλείπτου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν για τα ελληνικά πράγματα,
μας αφήνουν τη σταθερά και βεβαία εντύπωση ότι η Μεγάλη Βρετανία παρακολουθεί εκ του σύνεγγις τα ελληνικά ζητήματα και ειλικρινώς ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ελλάδος. Ζήτω η Μεγάλη Βρετανία. Άρθρον πρώτο. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει σύμφωνα προς το Σύνταγμα και τα σαπανταχού καθιερωμένας δημοκρατικάς αρχάς την ελευθέρα εκδήλωση των πολιτικών και κοινωνικών φρονημάτων των πολιτών, καταργούσα πάντα τυχόν προηγούμενων ανελεύθερων νόμων. Άρθρον τρίτον. Αμνηστεύονται τα πολιτικά αδικήματα τα τελεσθέντα από τις 3 Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος. Εξαιρούνται της αμνηστίας όσοι υπόκρεοι εις παράδοση των όπλων ανήκοντες εις τας οργανώσεις του Ελλάς δεν παραδώσουν ταύτα μέχρι τις 15 Μαρτίου 1945. Άρθρον έκτον. Άμα τη δημοσιεύση του παρόντος αποστρατεύονται ένοπλοι δυνάμεις αντιστάσεως και συγκεκριμένος ο Ελλάς, τακτικός και εφεδρικός. Η αποστράτευση και η παράδοση των όπλων θέλουσι συντελεστεί κατά τα ειδικότερων διαλαμβανόμενα εις το πρωτόκολλο το συνταθένικο της Εθνικής Επιτροπής. Και δύο αντιπροσωπείες συμφωνούν όπως προσέλεγχον της γνησιότητος της εκφράσεως της λαϊκής θελήσεως, παρακληθούν εμεγάλες σύμμαχοι δυνάμεις όπως αποστείλουν παρατηρητάς. Εν Αθήνες, τη 12η Φεβρουαρίου 1945.
118 γενέθλια με το άσμα. Κάτω στο βάδι τα χωριά, ξηρόμενα και άμαχα, έστασαν εις το χάνι. Εκεί των χωρών διαλύει, κλείει την μάντρα και ούτω λαλεί, η πατρίς μας εδώ μας καλεί, στρατιώτε αντρί. Τι θέλετε. Την επιταγή του εγγλέζικου υπεριαλισμού παίζεται στις 31 του Μάρτη η αισχρότερη εκλογική παροδία. Ο λαός σέρνεται μέσα σε τρομοκρατία τις εκλογές που θα νομιμοποιήσουν την επιβολή των ακροφασιστικής κυβέρνησης. Παιδιά, η αστυνομία! Τι είναι, τι συμβαίνει! Thank you.
Την κόκκινη αρκούδα να πάρει τα βουνά. Βασιλιά, το βασιλιά που θα μας φέρει ελευθερία. Έτσι θέλουμε και θα το φέρουμε. Το βασιλιά που θα μας φέρει ελευθερία. Γύρνα ξανά. Γύρνα ξανά στην παλιά σου φωλιά βασιλιά, ο λαός μου εσένα ζητά. Γύρνα ξανά. Κι όταν θα πεις του κουέδες με τον δεν θα πει.
Ορέστης όμως δεν κατέβηκε. Η ομάδα του έμεινε στο βουνό. Ο πόλεμος δεν τέλειωσε. Οι ανταρτοκομμουνιστές
Ό,τι δεν είχαν φωνευτεί ή συλληφθεί, διεσκορπίζονται εις τα διαφόρα της χώρας του παραπετάσματος. Η τάξη απεκαθίστατο και ο στρατάρχης επέθαρθε νύχτατε. Είχε πράξει το καθήκον. Τούτο φιλοδοξεί να κάνει και τώρα. Γι' αυτό ζητά την ψήφο σας. Κάνετε στην ερχόμενη Κυριακή 16 Νοεμβρίου 1952 μία ημέρα νίκης των εθνικών δυνάμεων. Μία ημέρα νίκης του στρατάρχου. Thank you.
υπόγραψες. Πιάστηκα τέλος του 47. Μας πήρε κανείς στη φυλακή των Βούρλων. Το πρώην μπορντέλο τα Βούρλα είχε γίνει φυλακή. Εκεί ήταν πολλοί και ολοπολιτικοί κρατούμενοι. Από τα Βούρλα στο Λαύριο και από το Λαύριο στο Μακρονήσι απέναντι. Στρατιωτικές φυλακές Αθηνών λεγόντουσαν. Εκεί εκτός από τους πρώην αντάρτες ήταν και διάφοροι άλλοι. Στρατιώτες, χωροφύλακες, κλέφτες, Ιεχωβίτες. Μας κάνανε γενική έρευνα. Πήρανε στυλογράφους, ρολόγια, ό,τι είχαμε. Για μερικούς τα βασανιστήρια αρχίσαν αμέσως. Οι ανακρίσεις σταματάγανε από τη στιγμή που έκανες δήλωση. Εμένα με πήγαν να με βασανίσουν στο φυλάκιο το επάνω. Ένας, ο επικεφαλής της ομάδας μου λέει, «Δεν θα τη βγάλεις εδώ που ήρθες, να κάνεις δήλωση». Εγώ του είπα, «Δεν πρόκειται να κάνω δήλωση, ας με κάνουν κομμάτια». Ύστερα από 2 ώρες με κατεβάσανε χωρίς να με πειράξουν. Όταν με κατεβάζανε μου λέει επικεφαλής, «Σε φέραμε για να σε δίνουμε, δεν σε δίνουμε. Κάνε πως κουτσένες για να φανεί πως σε δίνουμε». Πήγανε κάτι στις 8 η ώρα κάτω στην αστυνομία μονάδας και με αφήσανε. Εκεί με κάνανε μπαλόνι μέσα σε ένα δωμάτιο. Με πήρε ο επιλοχίας, με γύρισε ανάποδα σαν κατσίκι και με κοπάναγε με το ξύλο. Όταν με παράτησε, όταν κουράστηκε, αρχίσαν οι άλλοι τις αρφιδιές, τις κλωτσές. Λιποθύμησα 2 φορές. Ύστερα μας βγάλανε έξω στο ύπαιθρο. Φλεβάρης ήταν χειμώνας. Ήτανε κι άλλοι. Μας ήσανε τον ένα εδώ, τον άλλο μετά από 10 μέτρα. Και είχανε κι ένα σκοπό. Το πρωί στις 7 άλλο ξύλο. Μετά μας παραδίνανε σε ένα χωροφύλακα και μας πήγαινε να κουβαλάμε πέτρες από τη θάλασσα. Τις ανεβάζαμε πάνω σε ένα λόφο και ύστερα ξανά κάτω, χωρίς σκοπό. Ένα από τους συγκρατούμενους εκεί, τους βασανιζόμενους, ήταν εφηματικός. Ανέβηκε κι αυτός. Το στήθος του δεν άντεξε.
Όταν έφτασε στην κορφή έκανε μόκτηση. Τον πήρανε για το νοσοκομείο. Το ξύλο γινότανε από τις 5 ως τις 7-8 το βράδυ. Και ξημεροβραδιαζόμαστε έτσι ακροβολισμένοι ένας σε απόσταση από τον άλλον. Για να μην επικοινωνούμε όταν πήγαιναν να κοιμηθούν αυτοί. Τα πόδια μας είχαν πριστεί πια και χειρόντουσαν έξω από τα παπούτσια. Το πρωί αγκαρία. Αλλά από το ξύλο που μου είχαν δώσει δεν μπορούσα να περπατήσω. Χωροφύλακας είχε πάρει ένα μαντέρι και μου λέγε «Τρέχα και τρέχα». Πού να τρέξω. Σουρνόμουν. Είχαν περάσει μια-δυο εβδομάδες στα βασανιστήρια. Κι όπως το μαδέρι έπεφτε πάνω μου και βόγκαγα, οι άλλοι βαστάγανε την ανάσα τους. Σιγά σιγά ένας έσπαγε. Είχαμε μείνει 6, 7 ή 5 που δεν είχαμε κάνει δήλωση. Από καμιά σαρανταριά. Και είχαν ρίξει όλο το βάρος τους επάνω μας. Ένα βράδυ στο μισοσκότατο τους είδαν έρχονται. Αλφαμίδες και βασανιστές από τα άλλα τάγματα, σαν όρνια στο ψοφίμι. Εμείς έξω στο ύπαιθρο, στο χώμα το βραγμένο. Μας τριγυρίζουνε. Κάνω τη σκέψη. Αυτοί θα μας αχρηστέψουν πια, θα μας ακροτηριάσουν. Λέω στο διπλανό μου. Βασίλη, δεν μας βλέπω καλά απόψε. Εξάλλου σούρθηκα. Είπα πως κάνω δήλωση. Με πήρανε για το γραφείο. Χαράω επιλογή στο γραφείο. Να σε κεράσω, είπε. Δεν θέλω τίποτα. Να γυρίσανε σε μια σκηνή και με αφήσανε. Ο Βασίλης έμεινε. Ύστερα από 2 ώρες φέρανε και τον Βασίλη Σέκο. Όχι πεθαμένο, αλλά λιώμα. Δεν είχε υπογράψει. John, this is my sister. How do you do? And this is my son. Oh, really? Hello, boy. What's wrong? Just a cold and lonely, lovely work of art.
Ένα τραγούδι για την νύχη. A song for the bride. Φίλησα και αρρώστησα κι ούτε γιατρό δε φώναξα. Πότε μικρή, πότε μικρή μεγάλωσες και έγινες για στεφά, στεφά πίσα νότισα. Una noche río pasó. Τελευταία φορά που σ' άκουσα να το λες ήταν
Καλοκαίρι του 47 στο βουνό. 3 χρόνια γεμάτα. Τι κάνεις? Μάθαμε ότι σε βγάλανε. Τον Ορέστη τον έχουν σε απομόνωση. Δεν μπόρεσα να τον δω. Είσαι καλύτερα τώρα? Σκεφτήκαμε να ξαναφτιάξουμε το θείο σου. Να πάρουμε πάλι τους δρόμους. Θα θέλαμε να είσαι μαζί μας κι εσύ. Όπως τότε. Σας ραδιάζω τα εμπόδια. Η επέμβαση των γεγονότων, των ήχων, των παρατάξεων, η επέμβαση των πλοίων από το άγριο πέλαγος, οι λαϊκοί ρήτορες, το στήθος μου, οι φωνές, οι φάμπρικες, ο Οκτώβρης του 17, 1936, ο Δεκέμβρης του 44, για τούτο θα παραμείνω με τα κουρέλια μου, όπως με γέννησε η Γαλλική Επανάσταση, όπως με γέννησες μάνα μου Ισπανία. Ένας σκοτεινός συνωμότης. Όταν ακούω κάποτε στα βέβαια αυτιά μου ήχους παράξενους, ψήθυρους μακρινούς, όταν ακούω σάλπικες και θούρια, λόγους ατέλειωτους, ύμνους και κρότους, όταν ακούω να μιλούν για την ελευθερία, για νόμους, Ευαγγέλια, για μια ζωή με τάξη, εγώ πάντα σωπαίνω. Κάποτε, κάποτε θα ανοίξω το στόμα μου. Οι κήποι θα γεμίσουν με καταράχτες. Στις ίδιες βρώμικες αυλές τα οπλοστάσια. Οι νέοι έξαλλοι θα ακολουθούν με στίχους, χωρίς ύμνους, ούτε υποταγή στην τρομερή εξουσία. Ελευθερία ανάπηρη πάλι σας τάζουν.
Είστε αδέρφοι του. Δεν προλάβαμε να σας ειδοποιήσουμε εν καιρός. Όπως ξέρετε, είχε καταδικαστεί υπό εκτάκτου στρατοδικείου. Η εκτέλεση της αποφάσεως εκκρεμούσε από τον Νοέμβριο του 1949. Είπαμε. Please, Mera. Tasso. Thank you.
Σε έψαχνα να φαντηθείς. Αρχίζουμε σε λίγο. Έχεις τρακ? Όχι. Εγώ την πρώτη φορά έτρεμα. Όταν άνοιξε η αυλαία και να την πάω την μπούκα μπροστά μου, νομίζω ότι θα με κατάψει. Δεν φοβάστε, τα καταφέρα. Φθινόπωρο του 39, φτάσαμε στο Αίγιο. Είμαστε κουρασμένοι. Είχαμε 2 μέρες να κοιμηθούμε.